Τη διακοπή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που άρρωστε να ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό του στο Μέγαρο Αμαξίμου. Ο κ. Βασιλιάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να διακόψει το πρωτάθλημα μετά τα θλιβερά γεγονότα στη Τούμπα και τις αμέσως επόμενες ώρες θα ξεκινήσουν, όπως είπε, συναντήσεις με τους φορείς του ποδοσφαίρου και τη Λίγκα. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ποδοσφαιρικού Brexit, είπε ότι τα πάντα είναι ανοιχτά. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την UEFA. Δεν θα ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα αν δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο συμφωνημένο από όλους, πρόσθεσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Πάμε, υποστήριξε ο κ. Βασιλιάδης, σε μία επαόριστη διακοπή. Μιλάμε με την UEFA, είναι όλοι σοκαρισμένοι όπως και εμείς, σημείωσε. Ο κ. Βασιλιάδης ανέφερε πως η κυβέρνηση εδώ και 3 χρόνια έχει δώσει μεγάλες μάχες για την εξυγίαση του ποδοσφαίρου. Έχουμε κερδίσει πολλά, μένουν πολλά περισσότερα να γίνουν. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να διακινδυνεύσει αυτή η προσπάθεια και να αναστηθούν φαινόμενα του παρελθόντος. Μάλιστα, υποστήριξε πως η κυβέρνηση αναλαμβάνει με αυτόν τον τρόπο και το πολιτικό κόστος. Είναι το τελευταίο που μας απασχολεί, πρόσθεσε. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να σταματήσει η προσπάθειά της για εξυγίαση του ποδοσφαίρου και διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν οι απαραίτητες πρόνοιες για την εθνική ομάδα. Ο κ. Βασιλιάδης υποστήριξε ακόμα ότι οι ποινές θα είναι αυστηρές για όλους και θα πρέπει, όπως είπα, να υπάρξει και ένα πλαίσιο που θα είναι ακόμα αυστηρότερες. Όσον αφορά τα χθεσινοβραδινά γεγονότα, νύχτα ντροπής για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για ολόκληρη τη χώρα, η μέρα περίσκεψης και κρισίμων αποφάσεων, η σημερινή αλλά και οι επόμενες μέρες που ακολουθήσουν. Τα όσα συνέβησαν στο γήπεδο της Τούμπα ξεφεύγουν πλέον από το αθλητικό κομμάτι του και οδηγούν σε πολύ ακραίες καταστάσεις που πρέπει να σταματήσουν εδώ και τώρα. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θέμα ορών η κυβέρνηση να ανακοινώσει όχι απλά τη διακοπή του πρωταθλήματος αλλά και ποδοσφαιρικό Brexit διετίας για όλες τις ομάδες πλην της εθνικής. Την είδηση μετέδωσε χθες το βράδυ και η Eraspor, η οποία τονίζει ότι από το πρωί γίνονται συσκέψεις για το θέμα αυτό, καθώς και επαφές των ελληνικών παραγόντων με την UEFA. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το κρατικό αθλητικό ραδιόφωνο, και είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να ληφθεί απόφαση να μην δηλωθούν του χρόνου οι ελληνικές ομάδες για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ποδοσφαίρου. Οι ελληνικές ομάδες να μην συμμετάσχουν, όπως αναφέρεται, τη νέα σεζόν στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις UEFA, Champions League και Europa League, αλλά η πολιτεία θέλει να διασφαλίσει ότι η εθνική ομάδα δεν θα έχει πρόβλημα με τη συμμετοχή στους αγώνες του Nation League. Η εξυγίαση ολοκληρώθηκε και χθες με τη εισβολή του μεγαλοπετόχου του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη και μάλιστα έχοντας μαζί του όπλο. Από τις φωτογραφίες που πλέον κάνουν το γύρο του κόσμου φαίνεται ότι σε κάποιες τιμές του κρατά, ενώ υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες από ανθρώπους της ΑΕΚ ότι απείλησε το διαιτητή Κομίνη λέγοντάς του είσαι νεκρός. Άλλωστε, αδιάψευστος μάρτυρας των όσων συνέβησαν είναι το βίντεο της εισβολής του κ. Σαββίδη, όπου δεν μπορεί να συγκρατηθεί ούτε από τους σωματοφύλακές του, απειλεί τους πάντες και δεν μπορεί να ηρεμήσει ούτε ακόμα και τη στιγμή όπου βιερίνια του συνιστά ψυχραιμία σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τον ποδοσφαιριστή που ήθελε να ρίξει τους τόνους όταν το γήπεδο θύμιζε αρένα. Τα όσα συνέβησαν από εκείνη τη στιγμή έχουν τη σημασία τους, καθώς 3 ώρες σχεδόν μετά τη διακοπή του αγώνα, ο διαιτητής αποφάσισε να κατογυρώσει τον goal offside του ΠΑΟΚ, το οποίο ο ίδιος είχε ακυρώσει να ζητήσει από τις ομάδες να παίξουν τα υπόλοιπα 4-5 λεπτά και όλα να δείχνουν μια χαρά. Η ΑΕΚ αρνήθηκε και το μάτς τελείωσε με τις φωτογραφίες με τα πιστόλια να μένουν στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων όλου του κόσμου. Όμως συνηθίζουν να έρχονται καταγγελίες για όσες συνέβησαν αυτές τις 3 ώρες στα αποδυτήρια και στις πιέσεις που δέχτηκε ο διαιτητής για να αλλάξει τις αποφάσεις του. Λέγεται ότι αρκετές φορές είπε τη φράση «Φοβάμαι για την οικογένειά μου». Ο Κομίνης αναγράφει στο φύλλο αγώνους πως το μάτς ήταν 1-0, κατοκύρωσε δηλαδή τον γκολ του Βαρέλα στα αποδυτήρια. Μετά από διαβουλεύσεις με τους βοηθούς του, όπως έλεγε ο διεθνής διαιτητής, και πλέον όλα θα παιχτούν στα δικαστήρια με βάση το φύλλο αγώνο και το ποιον καίει. Προφανώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγνοηθεί τον Τούτου Σαββίδη και άλλων ανθρώπων του ΠΑΟΚ, ούτε βεβαίως οι στιγμές τρόπου με το όπλο σε κοινή θέα. Το φύλλο αγώνα γράφει χαρακτηριστικά ο διαιτητής. Δεν μπορεί να ισχύει ότι ο αγώνας διακόπηκε με επιτεότητα της ΑΕΚ, καθώς ο διαιτητής περιγράφει ότι αυτό έγινε επειδή προέκυψε η εισβολή από τις παραγόντες της ΑΕΚ και στιγμές τρόμου που ακολούθησαν. Και ότι βεβαίως αναγκάστηκε να εισέλθει στα αποδυτήρια γιατί δεν εξασφαλιζόταν η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Συνάμα καταγράφονται και οι καταγγελίες του Μινάλη Σάνδρου, ενώ περιγράφοντας και κατέρωθεν αντεκλήσεις που συνέβησαν στα αποδυτήρια στις 2,5 ώρες ως ότου διακόψε οριστικά το μάτς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΟΒΑ, αναφέρει πρώτον βίαιη εισβολή του Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο με συνοδεία ατόμων της προσωπικής ασφάλειας. Δεύτερον, βία απόδειξη του Ιβάν Σαββίδη στο Βασίλη Δημητριάδη. Τρίτον, λεκτική επίθεση του Λούμπους Μίχελ στον ίδιο τον Γιώργο Κομίνη με τη φράση «Έχεις τελειώσει». Μετά από όλα αυτά, αποφάσισα να εισέλθω, όπως λέει ο διαιτητής, στα αποδυτήρια, διότι η κατάσταση που επικρατούσε δεν επέτρεπε την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Τέταρτον, στο αποδυτήριο, ο κύριος Μινάς Λισάνδρου μου είπε ότι η παίκτης είναι τρομοκρατημένη, ενώ έκανε αναφορά και σε κατοχή όπλα από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη, το οποίο είχα δει και εγώ. Για το σκορ, ο ρέφερ έγραψε πως ύστερα από διαβουλεύσεις με τους βοηθούς του, κατοκύρωσε τον γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, αλλά η εισβολή του Ιβάν Σαββίδη έφερε τη διακοπή του ματς. Γράφονται όλα αυτά χαρακτηριστικά στο φύλλο αγώνους από το διαιτητή.